Η κύρια μελέτη της παρούσας εργασίας αφορά την καταγραφή της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας των ενήλικων εκπαιδευόμενων στα τμήματα διαβίου μάθησης με χρήση ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης στις τέσσερις διαστάσεις της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας σύμφωνα με το μοντέλο του BIRAM. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε μια χώρα με πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, γεγονός που αντικατοπτρίζεται σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευόμενοι με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο έρχονται σε επαφή αντιμετωπίζοντας νέες προκλήσεις στην καθημερινή τους επικοινωνία. Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί ένα πεδίο πολιτισμικής συνάντησης, στο οποίο συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν άτομα διαφορετικής εθνότητας, γλώσσας, θρησκείας, ηλικιακής κατηγορίας και εκπαιδευτικής εμπειρίας. Στο πλαίσιο αυτό, στην παρούσα εργασία, γίνεται προσπάθεια καταγραφής της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας των ενήλικων εκπαιδευόμενων στα τμήματα διαβίου μάθησης, διερευνώντας τις τέσσερις διαστάσεις της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας. Οι όροι εκπαίδευση ενηλίκων και διαβίου μάθηση συνηθίζεται στον καθημερινό λόγο να χρησιμοποιούνται ως ταυτόσιμες έννοιες που παραπέμπτουν στην εκπαίδευση η οποία αφορά σε ενήλικα άτομα. Όμως, η διεθνή και η ελληνική βιβλιογραφία τους διαχωρίζει. Σύμφωνα με τον Κόκο, η εκπαίδευση ενηλίκων είναι η παροχή σχεδιασμένων μαθησιακών δραστηριοτήτων σε όρημα άτομα με κριτήρια την υπευθυνότητα και την κοινωνική τους εμπειρία. Ο Ρότζερς αναφέρει ότι η εκπαίδευση ενηλίκων περιλαμβάνει όλες εκείνες τις μορφές εκπαίδευσης που οι συμμετέχοντες αντιμετωπίζονται ως ενήλικοι, δηλαδή ως πεπειραμένα όρημα και ισορροπημένα άτομα. Ο όρος διαβίου μάθηση χρησιμοποιείται για να δηλώσει μια σειρά διαδικασιών που οδηγούν στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η διαπολιτισμική επικοινωνία αποτελεί μια ευρεία έννοια που εμπεριέχει τις έννοιες του πολιτισμού, της ταυτότητας, της εμπειρίας, της ενσυναίσθησης και της επικοινωνίας. Περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων, των οποίων οι πολιτισμικές αντιλήψεις και τα συστήματα συμβόλων είναι αρκετά διαφοροποιημένα, την κατανόηση αξιών, προκαταλήψεων, γλώσσας, στάσεων, σχέσεων, νέων τρόπων σκέψης, συμπεριφοράς και εμπειρίας. Με την ευρύτερη έννοια, η διαπολιτισμική επικοινωνία αναφέρεται στην επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων διαφορετικών ομάδων ή και ανάμεσα σε μια ανθρώπινη ομάδα, ακόμα και αν τα μέλη της έχουν κοινή εθνοπολιτισμική προέλευση. Στη διεθνή αρθρογραφία υφίσταται ποικιλία απόψεων και ορισμών ως προς το τι συνιστά διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα. Ο Φαντίνη την ορίζει ως ένα σύμπλεγμα από ικανότητες που απαιτούνται για να αποδώσουμε αποτελεσματικά και κατάλληλα κατά την αλληλεπίδραση με άλλους που είναι γλωσσικά και πολιτισμικά διαφορετικοί από εμάς, ενώ ο Μπάιραμ την αντιλαμβάνεται ως την ικανότητα του ατόμου να επικοινωνεί και να αλληλεπιδρά πέρα από πολιτισμικά σύνορα. Αρκετοί ερευνητές έχουν αναπτύξει μοντέλα για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας. Στο μοντέλο του Spitzberg, η διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα περιγράφεται ως μια διαδικασία διαδικής αλληλεπίδρασης, η οποία αποτελεί συνάρτηση του κινήτρου των ατόμων να επικοινωνούν, της αντίληψης της επικοινωνίας σε αυτό το πλαίσιο και τέλος των δεξιοτήτων και των γνώσεων για την εφαρμογή των κινήτρων. Στο πυραμιδικό μοντέλο της Diersdorf, τίθεται ως βάση της πυραμίδας οι απαιτούμενες στάσεις. Στο πρώτο σκαλοπάτι βρίσκονται η γνώση και η κατανόηση, στο δεύτερο σκαλοπάτι το επιθυμητό εσωτερικό αποτέλεσμα και στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται το επιθυμητό εξωτερικό αποτέλεσμα. Ο Newlip προτείνει ένα μοντέλο διαπολιτισμικής ικανότητας αποτελούμενο από τέσσερα συστατικά, κάθε ένα από τα οποία επηρεάζει και επηρεάζεται από τα υπόλοιπα τρία: τη συναισθηματική συνιστόσα, τη συνιστόσα της γνώσης, τα ψυχοκινητικά χαρακτηριστικά και τα περιστασιακά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τους Τσεν και Σταρόστα, η διαπολιτισμική ικανότητα συνίσταται σε τρεις διαστάσεις: τη διαπολιτισμική γνώση, τη διαπολιτισμική ευαισθησία και τη διαπολιτισμική δεξιότητα. Τέλος, το αναπτυξιακό μοντέλο της διαπολιτισμικής ευαισθησίας του Bennett αποτελείται από 6 στάδια: 3 εθνοκεντρικά, άρνηση, άμυνα, ελαχιστοποίηση και 3 εθνοσχετικά, απόδοση, προσαρμογή, ενσωμάτωση. Το μοντέλο του Byram αποτελείται από 4 διαστάσεις: τις στάσεις, τις γνώσεις, τις δεξιότητες διερμηνίας και σχετικότητας, τις δεξιότητες ανακάλυψης και αλληλεπίδρασης και την κριτική πολιτισμική συνειδητοποίηση πολιτική εκπαίδευση. Με βάση την πρώτη διάσταση, το άτομο οφείλει να είναι ανοιχτό στους άλλους, έτοιμο να αναστέλει τη δυσπιστία του για τον πολιτισμό τους, αλλά και τις πεποιθήσεις σχετικά με το δικό του πολιτισμό, να ενδιαφέρεται για τις εμπειρίες των άλλων και να αναζητά τις οπτικές και τις εκτιμήσεις τους. Ο όρος γνώση αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να κατανοεί τα παράγωγα και τις πρακτικές τόσο της δικής του χώρας όσο και της χώρας του συνομιλητή του. Ενώ ο όρος δεξιότητες της διερμηνίας και της σχετικότητας συνδέεται με την ικανότητα να ερμηνεύει ένα έγγραφο ή ένα γεγονός από ένα άλλο πολιτισμό, να το εξηγεί και να το συσχετίζει με έγγραφα και γεγονότα του πολιτισμού του.
Οι δεξιότητες της ανακάλυψης και της αλληλεπίδρασης αναφέρονται στην ικανότητα του ατόμου να αποκτά νέες πολιτισμικές γνώσεις και να θέτει τη σελειτουργία της γνώσης, τη στάση και τις δεξιότητες του κατά την επικοινωνία με τον συνομιλητή του. Η διάσταση της κριτικής πολιτισμικής συνειδητοποίησης της πολιτικής εκπαίδευσης σχετίζεται με την ικανότητα του ατόμου να αξιολογεί με κριτικό πνεύμα τις οπτικές, τις πρακτικές και τα παράγωγα τόσο του πολιτισμού του όσο και του πολιτισμού των άλλων. Το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάστηκε στη διερεύνηση της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας των εκπαιδευμένων ενηλίκων στα τμήματα διαβίου μάθησης. Για το σκοπό αυτό έγινε καταγραφή των απόψεων και αντιλήψεων των εκπαιδευόμενων, διερευνώντας τις τέσσερις διαστάσεις της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας, τις τάσεις, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την κριτική πολιτισμική συνειδητοποίηση πολιτική εκπαίδευση. Σύμφωνα με τους στόχους, θα διερευνηθούν οι εξής υποθέσεις. Αν επηρεάζεται το συνολικό επίπεδο της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας, καθώς και κάθε διάσταση ξεχωριστά, από την ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την εθνικότητα, τη διαπολιτισμική εμπειρία και το φύλο των εκπαιδευόμενων. Σχετικά με τη μεθοδολογική προσέγγιση, αναφορικά με την πληρέστερη συλλογή αξιόπιστων απαντήσεων και ποσοτικών δεδομένων, υιοθετήθηκε η χρήση ερωτηματολογίου. Η επιλογή του δείγματος έγινε με τη μέθοδο της απλής στοιχείας δειγματοληψίας και στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκαν κλειστού τύπου ερωτήσεις με απαντήσεις τύπου Likert. Για τον έλεγχο αποτελεσματικότητας και εγκυρότητας του ερωτηματολογίου, έγινε πιλωτική εφαρμογή. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από 5 έως 20 Δεκεμβρίου του 2014. Ο πληθυσμός της παρούσας έρευνας περιλάμβανε όλους τους εκπαιδευόμενους ενήλικες στα σεμινάρια εκπαίδευσης ενηλίκων του Δήμου Ρόδου, οι οποίοι συμμετείχαν στα σεμινάρια αυτά κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο υποεξέταση πληθυσμός ανερχόταν σε 221 άτομα και από αυτά συγκεντρώθηκαν 108 ερωτηματολόγια. Μεταξύ των 108 συμμετοχόντων στην έρευνα, 79 ήταν γυναίκες και 29 άντρες. Το μεγαλύτερο ποσοστό βρισκόταν ηλικιακά ανάμεσα στα 18 έως 30 έτη, ενώ οι περισσότεροι από τους εκπαιδευόμενους ήταν απόφοιτοι ΑΕΤΕΗ. Η πλειονότητα είχε ελληνική εθνικότητα και το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν έγκαμ. Οι επιδόσεις των εκπαιδευόμενων ήταν σχετικά σε υψηλό επίπεδο. Στη διάσταση των στάσεων παρατηρείται η υψηλότερη βαθμολογία, ενώ τις χαμηλότερες επιδόσεις συγκεντρώνει η διάσταση των γνώσεων. Τα αποτελέσματα σε σχέση με το φύλο δείχνουν ότι δεν υφίστανται σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες εκπαιδευόμενες. Σχετικά ως προς την ηλικία, οι απόφοιτοι δημοτικού και γυμνασίου εμφανίζουν χαμηλή απόδοση στη διάσταση των γνώσεων με τιμές κάτω του μέσου όρου, ενώ στις υπόλοιπες διαστάσεις δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Ως προς την εθνικότητα, οι εκπαιδευόμενοι άλλης εθνικότητας σημειώνουν τη χαμηλότερη επίθεση σε σχέση με τους Έλληνες σε όλες τις διαστάσεις της διαπολιτισμικής και επικοινωνιακής ικανότητας. Τέλος, ως προς τη διαπολιτισμική εμπειρία, οι Έλληνες με διαπολιτισμική εμπειρία έχουν την υψηλότερη επίδοση σε σχέση με τις δύο άλλες ομάδες, ενώ χαμηλότερο μέσο όρο παρατηρούμε στους εκπαιδευόμενους άλλης εθνικότητας. Κύριο έβριμα της μελέτης αποτελεί σχετικά υψηλή αντίληψη του συνολικού επίπεδου της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας των εκπαιδευόμενων. Με ανεξάρτητη μεταβλητή την ηλικιακή ομάδα παρατηρούμε οι επιδόσεις βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Επομένως, φαίνεται ότι η ηλικία δεν επηρεάζει την διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα των εκπαιδευόμενων. Από την εξέταση για την επίδραση της εθνικότητας, προέκυψε ότι οι εκπαιδευόμενοι άλλης εθνικότητας σημειώνουν τη χαμηλότερη επίδοση σε σχέση με τους Έλληνες εκπαιδευόμενους και στις τέσσερις διαστάσεις, ενώ η διαφορά στους μέσους όρους είναι μεγαλύτερη στη συνιστόσα της γνώσης. Στο σημείο αυτό, θεωρούμε σημαντικό τα προγράμματα διαβίου μάθησης και κατ' επέκταση οι εκπαιδευτές ενηλίκων ως εμψυχωτές, συντονιστές και διευκολυντές της μάθησης να διαμορφώνουν τις κατάλληλες συνθήκες εκπαίδευσης και αλληλεπίδρασης με στόχο να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας όλων των εκπαιδευόμενων. Από τον έλεγχο για την επίδραση του φύλου δεν προέκυψε διαφορά ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες. Στη διεθνή βιβλιογραφία τα αποτελέσματα σε σχέση με το φύλο είναι αντιφατικά. Από την εξέταση του μέσων όρων σε σχέση με τη διαπολιτισμική εμπειρία, οι Έλληνες εκπαιδευόμενοι με διαπολιτισμική εμπειρία εμφανίζονται να έχουν την υψηλότερη επίδοση, ενώ το χαμηλότερο μέσο όρο παρατηρούμε στους εκπαιδευόμενους άλλης εθνικότητας. Με δεδομένο ότι στα σύγχρονα τμήματα εκπαίδευση ενηλίκων συνυπάρχει ένα κράμα εκπαιδευόμενων με διαφορετικό πολιτισμικό, εθνικό, θρησκευτικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο, η ανάγκη διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την εύρυθμη λειτουργία τους. Στο πλαίσιο αυτό, με την παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια να διερευνηθεί η διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα των εκπαιδευόμενων στα τμήματα διαβίου μάθησης, σύμφωνα με το μοντέλο του Μπάιραμ. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση καταδεικνύει το θέμα της αξιολόγησης της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων δεν έχει απασχολήσει εκτενώς την επιστημονική κοινότητα. Ελπίζουμε ότι η παρούσα εργασία θα αποτελέσει αφετηρία και έμπνευση για περαιτέρω διερεύνηση, επεκτείνοντας την έρευνα σε περισσότερες δομές της διαβίου μάθησης,
καθώς και στους τρόπους με τους οποίους η εκπαίδευση ενηλίκων θα μπορούσε να συμβάλλει στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας των εκπαιδευομένων. Ευχαριστούμε πολύ.